από παιδιά ακόμα και του δημοτικού, ακόμα και μέσα στα σχολεία. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Άστρα, είναι ειδικός παθολόγος, ογκολόγος, να τον καλημερίσω τον κύριο Άστρα, γιατί θέλω λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ελάτε γιατρέ μου, καλημέρα. Καλημέρα σας. Κύριε Άστρα, προχθές αυτά όντως που λέχθησαν εντός της Επιτροπής της Υγείας ήταν για να ταρακουνήσουν. Το θέμα είναι, ταρακουνιέται ο κόσμος? Δηλαδή, αντιλαμβάνεται το πόσο κακό είναι το άτμισμα τελικά? Νομίζω όχι ακόμα, παρόλο που σιγά σιγά πιστεύω ότι όλοι μας θα ξυπνήσουμε. Απλά θέλω εδώ να αναφέρω ένα πράγμα. Κάνουμε αρκετά για την υγεία των παιδιών μας? Είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι να αναλογιστούμε. Mm. Εγώ πιστεύω πως όχι. Και θα σας πω και γιατί. Έχει βγει μια μελέτη η οποία έχει γίνει από το 1999 μέχρι το 2019, ναι, η οποία έδειξε αύξηση του καρκίνου στις ηλικίες των κάτω των 50 κατά 79%. Μέσα σε όλα αυτά είναι και το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το κανονικό τσιγάρο και σε γενικές γραμμές και η διατροφή των παιδιών. Ναι. Okay. Ναι. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι ένα στα τέσσερα παιδιά χρησιμοποιεί τα vapes ή τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, όπως τα λέμε. Αυτά τα παιδιά έχουν αύξηση 4 φορές περισσότεροι να γίνουν καπνιστές στο μέλλον. Συγγνώμη, όταν λέμε παιδιά, τι εννοούμε, τι ηλικίες? Εννοούμε κάτω των 18. Συγγνώμη, δηλαδή κάποιος τους μπορούν να τα αγοράσουν, δηλαδή τα αγοράζουν από τα περίπτερα? Ναι, τα αγοράζουν, τα παραγγέλνουν από τα περίπτερα, από το διαδίκτυο, έχουν διάφορες γεύσεις, διάφορα αρώματα, έχουν νικοτίνη μέσα, έχει που δεν έχουν νικοτίνη μέσα και έχουν άλλα χημικά. Υπάρχουν τόσες παραλλαγές, είναι πολύ ανεξελεκτό το θέμα. Ένα στα τέσσερα παιδιά κάνει άτμισμα? Ναι. Κάτω των 18, μάλιστα. Αυτό δεν είναι δύσκολο, γιατί σε ένα περίπτωρο να πάει κάποιος να δει τι γίνεται είναι πολύ εμφανές. Όπως δεν υπάρχει και επαρκής κάλυψη της νομοθεσίας των τσιγάρων, που πάμε σε ένα χώρο και βλέπουμε τους διπλανούς μας να καπνίζουν σε κλειστό χώρο, άρα η νομοθεσία του περικαπνίσματος δεν... Όχι, δεν έχει. Ναι, δεν είναι ό,τι στέκει. Δεν τηρείται. Πώς περιμένουμε να ελέγξουμε και να τηρήσουμε την οποιαδήποτε νομοθεσία θα έρθει τώρα για το ηλεκτρονικό τσιγάρο? Ναι, σωστό. Πρέπει να αναλογιστούν όλα αυτά τα πράγματα. Έχετε δίκιο. Επίσης, και δεν γίνεται και κανένας έλεγχος στα σημεία πώλησης. Θα μου πείτε, αυτά έρχονται και από το διαδίκτυο, αλλά δεν έχει να κάνει. Και τα διάφορα περίπτερα και κέντρα τα οποία πολλούν τέτοια. Απλά να πω ότι άλλες φορές έχουν ήδη ξεκινήσει προγράμματα ελέγχου για να προχωράει και να μειώσουν και να κάνουν και πρόληψη παράλληλα όσον αφορά την υγεία των παιδιών. Ναι. Γιατρέ, θέλω λίγο να πούμε το πόσο κρίσιμο είναι το άτμισμα, ειδικότερα σε τέτοιες ηλικίες. Είναι πάρα πολύ, γιατί επηρεάζει το παιδί σε γενικές γραμμές. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα με τη μάθηση, τη μνήμη, τη συγκέντρωση και επηρεάζει τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο του παιδιού, το οποίο ο εγκέφαλος αναπτύσσεται μέχρι την ηλικία των 20-25. Ναι. Επομένως, αντιλαμβάνεστε την σωρία προβλημάτων που θα έρθουν να μας βρουν σε 5, 10, 15 χρόνια από τώρα. Γίνεται αρκετή ενημέρωση και στους γονείς και στα ίδια τα παιδιά? Πλέον τα παιδιά έχουν μπει σε άλλη, αν θέλετε, κατάσταση, γιατρέ, που δεν ακούν κανέναν, που είναι μόνο κολλημένα σε αυτά που βλέπουν προς τα έξω? Επειδή είναι τα ξενούλα συνδεδεμένα, εγώ πιστεύω. Συμφωνώ απόλυτα. Άρα πρέπει να γίνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο ενημέρωσης και πρόληψης. Γιατί δεν είναι τόσο απλό. Mm-hmm. Είναι ότι πρέπει να ελέγξεις τις εισαγωγές και πώληση αυτών των, ναι, συστημάτων vape. Σωστό. Δηλαδή δεν είναι να πούμε μια κουβέντα στη Βουλή. Πρέπει να γίνουν τα λόγια πράξεις επιτέλους αυτή τη χώρα.
Γιατρέ, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο μαζί σας. Λοιπόν, ευχαριστώ. Την επόμενη φορά θα τα πούμε, αν έχετε και λίγο χρόνο και από εδώ κοντά, γιατί έχουμε πολλά θέματα τα οποία μπορούμε να αναπτύξουμε. Να είστε καλά. Καλή